Σήμερα η μέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει κάτι το οποίο δεν βλέπεις συχνά στο ελληνικό YouTube. Μείνε συντονισμένος και θα δεις τι εννοώ. Οχ! Τι έκανες, ρε? Θα πάρεις τη δουλειά μου? Πω, δεν το τρελό. Λοιπόν, George, τι λέει? Δες τώρα τι γίνεται. Θεό, τι εδώ, τι γίνεται? Λοιπόν, περνάω. Έξω, ναι. Πώς τα έξω? Όλα μαγικά εδώ. Όλα μαγικά, έτσι. Λοιπόν, θες έξω το επάγγελμα. Αυτό που έκανα εγώ ήταν trick. Okay. Στο μοντάζ. Εγώ μέχρι εκεί μπορώ. Από εκεί και μετά, εσύ είσαι ο ειδήμονας. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Είσαι έτοιμος? Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω δεν σε έχει κανένας. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, να πούμε πρώτα που είμαστε. Ναι. Είμαστε στην Ακαδημία Μαγείας του Μάγου Μέρλιν. Μπροστά σας, ο Μάγος Μέρλιν. Μάτσε. Πάμε να δούμε τώρα ένα ωραίο κολπάκι. Έχουμε μία τράπουλα. Θα την δείξουμε σε όλους έτσι. Οπ. Και αυτό που θα κάνω είναι απλό. Χωρίζουμε την τράπουλα σε δύο στίβες. Θέλω να διαλέξεις μία στίβα, αν θέλεις. Όποια τις δύο θέλω. Όποια θέλεις. Αυτή. Αυτήν. Οπότε αυτή είναι η δική σου και αυτή είναι η δική μου. Τη δική μου στίβα τώρα, πριν τη γυρίσω ανάποδα, θέλω να πάρεις ένα φύλλο, όποιο θέλεις εσύ, και να το βγάλεις στο κάτω, χωρίς να το δει κανένας. Ωραία. Θα γυρίσω τη στίβα τη δική μου τώρα ανάποδα. Θέλω να δεις από το φύλλο, να μην το δω εγώ. Δείξω και τους φίλους σου. Πολύ ωραία. Okay. Τέλεια. Θέλω να το βάλεις σε όποιο σημείο θέλεις εδώ μέσα, κλειστό, κανονικά, όπου θέλεις, σε όποιο σημείο θέλεις. Εκεί, πολύ ωραία. Τώρα, έχεις διαλέξει λοιπόν ένα κομμάτι από τη δική μου τη στίβα και το έχεις βάλει μέσα στη δική σου. Για να γίνει λίγο πιο ωραίο, τι θα κάνω? Όπως είναι, θα ανακατέψω τα φύλλα μεταξύ τους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπερδευτούν πολύ καλά. Δες το λίγο, έτσι. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι τα φύλλα μας θα ανακατευτούν μαζί. Θα κλείσω πολύ αργά και προσεκτικά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται. Τέλεια. Οπότε στην ουσία τώρα έχουμε μια τράπουλα η οποία είναι μπερδεμένη. Κάτσε να το ανοίξω ένα ωραίο για να το πάρεις πιο εύκολα. Ωραία. Στην ουσία η τράπουλα μας λοιπόν είναι ανακατεμένη. Σωστά. Το μόνο που θέλω να κάνεις εσύ είναι να θυμάσαι το φύλλο σου. Δηλαδή, όπως είναι η τράπουλά μας, θέλω να σκεφτείς το φύλλο σου ποιο είναι και να μου το πεις. Το φύλλο μου ήταν ο Βαλές Μπαστούνι. Βαλές Μπαστούνι, πρόσεξε. Θα ήταν εντυπωσιακό, περνώντας το χέρι μου μόνο από πάνω, να σου έλεγα ότι βρήκα το φύλλο σου και όχι απλά το βρήκα, έφτιαξα όλη την τράπουλα εκτός από ένα φύλλο, το οποίο είναι ο Βαλές. Είναι ο Βαλές Μπαστούνι. Εντάξει, θα μας τρελάνεις. Αυτό έχει να κάνει με τη φαντασία. Τι εννοώ με τη φαντασία? Πάμε να δούμε κάτι που θέλει πολύ φαντασία. Πολλές φορές, όταν θέλω να κάνω κάποιο κόλπο, μ' αρέσει να κάνω τον θεατή να σκέφτεται. Για παράδειγμα, θα παίξουμε ένα ρόλο. Θα σκεφτούμε ότι έχουμε μία τράπουλα, κρατάμε βέβαια κάποια χαρτιά, στην πραγματικότητα όμως είναι όλα λευκά, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που μπορεί να κάνει ένας μάγος είναι να βάλει τη φαντασία του σε λειτουργία. Αν σκεφτώ λοιπόν ότι εγώ μπορώ να κάνω έτσι και να δημιουργήσω ένα φύλλο, αυτό τότε θα είναι πραγματικότητα, γιατί θα μπορώ στην πραγματικότητα να δημιουργήσω ένα φύλλο. Είναι κάτι απλό. Για τον θεατή όμως δεν θα ήταν εύκολο να κάνω έτσι και να δημιουργηθεί ένα φύλλο, για μένα όμως είναι. Αν δημιουργήσω ένα φύλλο λοιπόν, με πρόσωπο, μπορώ να κάνω το χέρι μου έτσι και να δημιουργήσω και πίσω. Αν λοιπόν μπορώ να έχω μπρος και πίσω, τότε πολύ απλά μπορώ να σκεφτώ ότι κρατάω μια κανονική τράπουλα. Αν λοιπόν βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, όλα είναι πιθανά και μπορούν να γίνουν. Τα τραβάω συνεχόμενα, γιατί κάνω και έτσι, γιατί μην νομίζουν ότι είναι κόλπο στο μοντάζ, έτσι δεν είναι τίποτα κόλπο, όλα είναι δικά σου κόλπα. Είναι κόλπα τα οποία ναι, μπορούμε να τα κάνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, εννοείται αυτό το πράγμα. Επίσης, επειδή με ρώτησες αν μπορείς να κάνεις κόλπα, ναι μπορείς, αλλά με κλειστή κάμερα. Θα κλείσουμε δηλαδή και θα κάνουμε το μάθημα. Ωραία. Λοιπόν, Τέο και εσύ,
Και εσύ, μάμα και εσύ. Λοιπόν, και εγώ, όλοι. Και εγώ. Θα δοκιμάσουμε κάτι λοιπόν. Θέλω να ανοίξει το χέρι σου έτσι. Θέλω να ανοίξει το σφουγγάρι αυτό, να δει που είναι απλό σφουγγάρι. Είναι λοιπόν και αυτό ένα απλό σφουγγάρι, έχει κάτι ιδιαίτερο. Όχι, τίποτα. Όχι. Πρέπει να το τέλεια, λοιπόν. Άκου να δει τι θα γίνει. Σαν σφιχτή γροθιά, όχι σαν μπουνιά, αλλά σαν γροθιά σφιχτή δεξιά ή αριστερή. Δεξιά. Δεξιά, τέλειο αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιούμε το δεξί σου. Δε τώρα τι γίνεται. Θα βάλω λοιπόν το ένα σφιγγάρι που έχει ελέγξει ήδη μέσα στο χειρικό σου χέρι και το άλλο σφιγγάρι μέσα στο δικό σου χέρι. Θα πέρασε σφιχτά, δυνατά εκεί. Σφιχτά. Δε τώρα τι γίνεται. Σφιχτά. Ακριβώ. Πρόσεξε μία, δύο. Θέλω να επιλέξει ανάμεσα σε αριθμού και γράμματα. Γράμματα ή αριθμού. Γράμματα. Γράμματα. Λοιπόν, οπότε έχουμε α και β. Έχω το α, έχει το β. Σωστά. Α το β. Πρόσεξε μία, δύο. Και άμα ανοίξει και δει, πόσο σου άνοιξε, αδε. Έχει το α, έχω το β. Αλλάξε μια θέση φυσικά στο κομμάτι. Δεν μα πιστεύουν γιατί έχουν το ίδιο χρώμα. Αν ήταν διαφορετικό χρώμα, ίσω μα πιστεύανε. Αλλά για να γίνει πιστευτό λοιπόν ότι αλλάξαν όντω θέση, θα κάνω κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Θα βάλω λοιπόν το α ή το β. Ποιο θε να είναι αυτό, το α ή το β. Το β. Το β. Θα βάλω λοιπόν εγώ το β μέσα στο δικό μου χέρι. Καθώ το α μπαίνει στο δικό σου χέρι, σφίγγει δυνατά, όπω και εγώ ψηλά. Πρόσεξε τώρα. Μία, δύο. Β και α, έτσι. Εγώ λοιπόν δεν έχω κανένα πλέον στο χέρι μου και πώς έχεις εσύ και να δω εσύ. Τα είχα και τα δύο. Τι φάση. Ωραίο έτσι. Όχι, δυνατό. Πολύ ωραία, χαίρομαι που σ' άρεσα. Τα απλά είναι τα δυνατά, ε. Δηλαδή τα εντυπωσιακά είναι τα απλά που κάνουν. Και εσύ η πιο μικρή της παρέας, της οικογένειας, ε. Ναι. Γιατί θα μου κάνεις εσύ. Αυτό το κουτάκι έχει μέσα ένα ζάρι. Θα το κλείσω. Ένα ζάρι. Ναι. Δείξτε το και στην κάμερα να φαίνεται ότι είναι ένα ζάρι μέσα. Ωραία. Τέλεια. Και. Ω! Τι φάση. Μπράβο, Καλλιόπη. Τέλειο. Αστέρι. Okay. Βλέπω όλη η οικογένεια μάγει, έτσι, έτσι έχεις όλους τέτοιο. Φέτα, τι θα μου κάνεις? Εδώ έχω ένα άδειο κουτάκι. Άδειο. Ένα άδειο κουτί. Δείξτε το και στην κάμερα να το δουν ότι είναι άδειο. Είναι άδειο. Ωραία. Θα το κλείσω. Τι κάνει αυτό το κουτί? Τι μπορείς, δηλαδή... Εμφανίζει ό,τι θέλω. Εμφανίζει ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Για απέδειξε το, να δω. Άμπρα κατάμπρα. Τι λες τώρα? Ε, όχι, εντάξει. Γιώργο, αυτό εμφανίζει και λεφτά. Ε. Ό,τι θέλεις. Τέο, εξειδικεύεσαι στην τράπουλα, αλλά κάνεις κι άλλα illusion πράγματα. Ναι, προσπαθώ, η αλήθεια είναι, να ξεφύγουμε από το κομμάτι των χαρτιών. Λοιπόν, οπότε κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό εδώ. Καθώς έχουμε ένα ξύλινο χειρονιό κουκλάκι, μπορούμε να πούμε. Σε ανθρώπινη μορφή, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι απλά να χρησιμοποιήσω να ξαπλώσω το ανθρωπάκι αυτό πάνω στην παλάνη μου. Τι λες ρε τώρα? Και έτσι λοιπόν αποφεύγουμε το κομμάτι της τράπουλας. Λοιπόν, εγώ αφήνω την κάμερα. Φεύγω από εδώ μέσα, γεια σας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να καθίσουμε και όρθιοι όπως είμαστε. Θα χρειαστώ τα γυαλιά σου. Με τα ζήτησες και πριν, αλλά γυρίσαμε γιατί πρέπει να έρθουμε από την άλλη. Ωραία. Αυτό το θες? Όχι, βγάζω. Το βγάζω αυτό. Είναι ακριβά, ε, πρόσεχε. Μην ανησυχείς. Σε λοιπόν, ζει. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, θέλω να δεις τα χέρια μου αν έχουν κάτι περίεργο. Όχι, τίποτα. Ωραία. Τίποτα. Το δαχτυλίδι να το βγάλω γιατί μερικοί. Τώρα το μπάρτι δεν χρειάζεται να το βγάλω. Λοιπόν, okay, όπως ναι, είμαστε τώρα. Ναι. Θέλω να κάνεις και στα χέρια σου έτσι. Ωραία. Θα έρθουμε σε αυτό το σημείο εδώ. Θα πάρουμε τα γυαλιά. Δεν σε ρωτάω αν έχουν τίποτα γιατί είναι. Είναι δικά μου. Δικά σου. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ωραία, που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Θα βάλουμε εδώ τα γυαλιά έτσι εδώ. Και θέλω πως είναι τώρα να βάλεις το χέρι σου πάνω το δικό μου. Εκεί. Ωραία. Σε αυτό το σημείο τώρα θα προσπαθήσω εγώ να μην ακουμπάω τίποτα. Ανοίγω τα χέρια μου έτσι. Λες μια κίνηση που γίνεται στα γυαλιά. Μόνο σου σιγά σιγά θέλω να αρχίσει να σηκώνει τα χέρια σου όποτε θέλει. Το μαχαίρι του Ναρούτο. Γίτσες, Θόδωρε. Ή το μαχαίρι που έχουν στο Apex Legends. Apex. Απέξω για να τα δράξεις. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το φίλο μας, έχουμε ένα κουτάκι άδειο.
Ωραία. Έχει κάτι μέσα. Κάνε το χέρι σου έτσι. Νομίζω κουτί να βάλω το πρόσεξ τώρα. Κάνεις. Οπ. Ε. Μάνι, μάνι, μάνι. Πάω. Δώσε ένα λεπτάκι. Παρακαλώ. Ήμουνα μαζί με τον Μέρλιν και έμαθα να κάνω μαγικά. Ο Μέρλιν είναι μάγος. Είναι μάγος και έχει το magic show εδώ πάνω στον δρόμο. Okay. Λοιπόν, το κουτάκι το βλέπεις είναι άδειο. Ναι. Το κλείνω, ξανανοίγω. Το κλείνω, ξανανοίγω. Ναι. Το είδες είναι άδειο. Ναι. Το είδες είναι άδειο. Ναι. Με το δει η κάμερα. Είναι άδειο. Τώρα είναι άδειο. Ε? Όχι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι καλός. Για περνάμε. Είναι καλό μάγο. Καλός. Τέλεια. Γεια σου, Βάγκε, Τζόρτζ. Τι έβγαλε, Σοφίνα. Καλησπέρα. Κάνω ένα μαγικό. Ένα πολύ γρήγορο, λίγο να το δείτε. Έχω ένα κουτάκι που είναι άδειο. Ναι. Ωραία. Το ανοίγω, το ξανακλείνω. Το βλέπετε ότι είναι άδειο. Ναι. Έτσι. Τώρα. Λόγω κρίσης. Εκουσάρικο. Έβγαλε λεφτά. Δεν είναι εκουσάρικο μόνο. Με περισσότερα. Χρήμα. Θα πρέπει να γίνει υπουργό οικονομικών στην Ελλάδα πλέον και να λυθεί το πρόβλημα. Θα εμφανίζω λεφτά. Ε? Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για την κρίση. Να γίνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σε 9 μετρά ήδη. Ωραία, εντάξει, χαίρομαι γι' αυτό. Θα είναι γρήγορο. Λοιπόν, ο μάγος ο Μέρλιν είναι εδώ στην Καβάλα, έχει ένα μαγαζί με μαγικά. Αλλά είναι. Νάτος. Είναι τόσο μάγος που δεν μαθαίνει μαγικά, αλλά σου μαθαίνει να μαθαίνει του άλλου μαγικά. Λοιπόν, έχω ένα κουτάκι. Ωραία. Το κουτάκι είναι άδειο. Ναι. Είχα και εγώ στο σχολείο ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο κουτάκι. Ναι, έβαζε μέσα τραβούς και δεν έβγαινε μετά αυτό που είχε βάλει. Λοιπόν. Μου αρέσει ένα τέτοιο κουτάκι, δεν θα ήθελα να είχα. Το επόμενο μάθημα, ρε. Λοιπόν, θα το κλείσω το κουτάκι και θα το πάρει εσύ. Εντάξει. Θα σε ακουμπήσω και θα ανοίξει το κουτάκι. Θα βγει κάτι μέσα. Δικό μα είναι, όποιο το βρει και το παίρνει. Όποιο το βρει και το παίρνει. Εγώ έχω παιδιά, εγώ ψηφίζω μάγο Μέρλιν και βγάζει λεφτά. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, ο τύπος μοιράζει λεφτά. Ναι, εγώ παίρνω. Ε? Ψηφίζω μάγο Μέρλιν. Άρα, εγώ από το μάγο βρήκα το κουτάκι που μοιράζει. Όχι που βγάζει και χάνει. Ωραίος, έτσι. Ωραίος. Τέλεια. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο μάγο ο Μέρλιν μου έμαθε όχι να κάνω μαγικά, αλλά να μαθαίνω στου άλλου να κάνω μαγικά. Έχω ένα βιβλιαράκι. Θα το ξεφυλίσω μπροστά σου. Ναι. Και θα δεις ότι όλες οι σελίδες έχουν σχέδια, αλλά δεν είναι με χρώμα. Ναι. Θέλω να μ' ακουμπήσεις. Κόμπισε με. Δυνατά. Ακουμπάμε και εμένα μία. Δες. Το βιβλιαράκι σου έχει χρώματα. Ξαφνικά. Φύσηξε δυνατά. Δυνατά. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Φύσηξες πάρα πολύ δυνατά. Και τι έγινε, φύγαν από μέσα. Δεν έχει τίποτα. Ξαφανίστηκα. Έχουμε ένα βιβλίο. Βλέπεις μέσα που έχει σχέδια. Δεν έχει χρώματα όμως. Θέλω όπως είναι τα σχέδια να κάνεις το χέρι σου μία φορά από πάνω έτσι. Κάνε έτσι το χέρι σου. Τώρα αυτό. Ναι. Κοίτα τι έγινε. Γέμισε χρώματα. Περίμενε, δεν τελειώσαμε. Κοίταξε. Θα το κάνω έτσι να φύγουν τώρα όλα για να μην έχει τίποτα ούτε από εδώ. Καλό. Πάλα πέντε. Μπράβο. Θα πάω από εδώ. Πήγα στο μάγο, μου έμαθε δύο μαγικά και μου λέει ότι δεν μπορείς να βγεις έξω να τα δεις στον κόσμο. Και το λέω μπορώ. Και μου λέει πάμε να δούμε. Μου του πήρε ένα λεπτάκι να μου τα δείξει και εμένα ένα λεπτάκι να τα κάνω. Πάμε να δούμε. Μάγος. Πάμε να δούμε. Ε, λοιπόν. Έχω ένα βιβλιαράκι. Το ξεφυλίζω και έχει μέσα σχέδια. Δεν έχουν χρώμα. Θέλω να περάσει το χέρι σου από πάνω. Ωραία, να τα ακουμπήσει και να ξαναπεράσει το χέρι σου από πάνω. Τι έγινε. Η αφή μου το μάγεψε. Εγώ χρωματοψία. Τι έγινε. Σοπαρτ. Θέλω να φυσήξει δυνατά. Όχι πολύ δυνατά όμω, γιατί υπάρχει πρόβλημα να το πάρει ο αέρας. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εσύ. Λίγο ακόμα. Τώρα τι έγινε. Θα είναι άσπρο. Θα είναι άσπρο. Πάω από το πύρο αέρα, φίλε. Λοιπόν, σε χαλάνε. Ε? Εγώ και τις κάρτες θέλω μετά να το λέω. Κάρτες, εγώ λίγο καλό σου πάντα. Σε έχω αλλένα. Λοιπόν. Έχω ένα κουτάκι. Ωραία. Ωραία. Και εγώ κράτα λίγο. Το κουτάκι είναι άδειο. Ναι. Βλέπεις. Ωραία. Τι θέλεις να πας για καφέ. Τι θέλεις να πας για καφέ. Αναπτήρα, να καπνίσεις. Σελά. Λεφτά. Τι θέλεις να πάρεις. Λεφτά. Έτσι. Λοιπόν. Μπορώ να εμφανίσω λεφτά. Να εμφανίσω λεφτά και να πας για καφέ.
φορά. Ε? Όχι. Δεν αφανίζει λεφτά. Όχι, όχι, είναι δικά μου τα λεφτά. Λοιπόν. Γίνω πάει για καφέ. Λοιπόν, θα εμφανίσει εσύ λεφτά. Εγώ. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Ναι, το φεύγω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάρε το κουτάκι στο χέρι σου, φύσα τρεις φορές και άνοιξε το. Ξανά, δύο. Άλλη μία. Άνοιξε το. Σιγά σιγά. Για ποτά πας με αυτά, όχι για καφέ. Αλήθεια. Για ποτά και για καφέ και ό,τι θες. Εντάξει. Σαν εξαφάνισε. Μπορεί να ξαφάνισε. Με ξαφάνισε, άνετα. Ευχαριστούμε πολύ. Με ξαφάνισε. Τα πήρα, φύγαμε. Καλημέρα. Αυτό εδώ, ε. Το βγάλα, ρε. Τα κούμπησα και χάλασε, ρε. Πάει το λιμασάρι. Κάτσε, κάτσε. Έχει κόλπο, ρε, εδώ, περίμενε. Το κόλπο θα στο μάθει ο μάγος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Τελικά. Λοιπόν, George, θέλω να μου κάνεις ένα μαγικό για κλείσιμο. Γιατί εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά από όλα αυτό που έχεις κάνει. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Πραγματικά ξέρω ότι είσαι ο καλύτερος στο χώρο. Πιστεύω εγώ προσωπικά. Θα κοκκινήσω. Θέλω να μου κάνεις ένα μαγικό. Για να δούνε και αυτοί που βλέπουν αυτό το βίντεο. Βέβαια είδατε πολλά, αλλά θέλω να υπάρχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Okay, θα προσπαθήσω να κάνω ένα, το οποίο θα προσπαθήσω με κάποιο εφέ να το κάνω να το δει και ο κόσμος που θα παρακολουθήσει αυτό. Από τον υπολογιστή. Αυτό, γιατί εντάξει δεν μπορείτε να διαλέξετε προφανώς κάρτα. Θα διαλέξω εγώ για εσάς, γιατί φαντάζομαι τράπουλα, γιατί βλέπω τράπουλα. Ναι, τράπουλα. Ναι, ναι. Είναι μια τράπουλα, όλα τα πλήθη είναι διαφορετικά. Ωραία. Αν και δεν έχει τόσο σημασία αυτό, σημασία έχει ότι όπως είναι η τράπουλά μας τώρα, αυτό που θα κάνεις εσύ είναι να σκεφτείς ένα οποιοδήποτε νούμερο από το 1 μέχρι το 52 όποιο θέλεις. Νούμερο. Νούμερο. Από το 1 μέχρι το 52. Δηλαδή στην ουσία λέμε από το 1 μέχρι το 52 γιατί είναι μια ολόκληρη τράπουλα. Ωραία. Λοιπόν, ένα νούμερο. Ωραία. Σκέφτηκες. Σκέφτηκα. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις αυτό το νούμερο. Το νούμερο που διάλεξα, ναι, είναι το 17. Τέλεια. Θέλω να πάρεις την τράπουλα στο χέρι σου και να αφήσεις ανοιχτά εδώ πέρα 16 τραπουλόχαρτα. 16 ανοιχτά. Ναι. Και το 17ο θα το πάρεις στο χέρι σου χωρίς να το δω εγώ όμως. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Τέλεια. Πάρε το 17ο, να μην το δω εγώ, δείξω στους φίλους μας. Η υπόλοιπη τράπουλα έχει όλα διαφορετικά φύλλα, θα την αφήσω ανοιχτή για το τέλος εδώ πάνω. Εντάξει. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Να πούμε ότι δεν διάλεξα φύλλο. Όχι, είπες ένα τυχαίο. Βγήκε τυχαία, είπα ένα τυχαίο αριθμό, έτσι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το διάλεξατε και εσείς το φύλλο. Οπότε άστο εδώ πάνω αυτό. Το φύλλο το κάνουμε. Έχω αφήσει την τράπουλα εγώ να φαίνεται στο τέλος μετά ότι όλα είναι διαφορετικά. Για το συγκεκριμένο εφέ τώρα θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω αυτά τα γυαλιά. Είναι γυαλιά 3D. Τα φοράς και θα προσπαθήσω εγώ να σου δημιουργήσω ένα εφέ το οποίο να μπορέσει να το δει και ο κόσμος από τον υπολογιστή του, το κινητό του, οτιδήποτε. Θα μπορέσουμε λοιπόν, μέσα αυτών των γυαλιών να θα δείξουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να δει. Θέλω να φορέσει αυτά τα γυαλιά. Πριν κάνουμε αυτό λίγο, έχεις κινητό τηλέφωνο. Έχω. Θέλω λίγο το κινητό σου. Το δικό μου το κινητό. Ναι. Το κινητό μου είναι έτσι. Για να μην υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τη λειτουργία να ανάψεις το flash. Το flash, το φακό. Το φακό, συγγνώμη. Δεν έχω. Το flash φακό. Δεν έχω. Το φακό. Το φακό. Να μου δείξεις πώς ανάβει, πώς κλείνει. Από εδώ. Κάνω κατά πάνω δηλαδή έτσι και ανάβει. Και ανάβει. Ο κόσμος, έτσι. Ναι. Φαίνεται. Ναι. Ανάβει. Ωραία. Ανάβει. Ναι, ναι, κλείνει. Αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να φορέσεις τα γυαλιά αυτά. Okay. Και θα προσπαθήσω να σε κάνω τώρα. Με το φως που θα βγάλει το κινητό σου, να οραματιστείς το φύλλο. Δηλαδή, στην ουσία, θα συγκεντρώσεις το βλέμμα σου εδώ και θα οραματίζεσαι το φύλλο. Ωραία. Είσαι έτοιμος. Θα σκέφτομαι δηλαδή το φύλλο. Ναι, και αυτό θα βγει. Που έχω εδώ. Θα βγει σαν εικόνα. Είσαι έτοιμος. Πήγαινε λίγο. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Θα σκεφτώ το φύλλο και θα το δω. Θα σκεφτείς το φύλλο. Θα προσπαθήσεις να το φανταστείς ότι το βλέπεις και θα δημιουργηθεί ένα όραμα μπροστά σου με αυτό το φύλλο. Ε,
αλήθεια τώρα. Θέλω να δοκιμάσουμε. Δοκίμασε αν μπορούν να δουν και οι φίλοι μας τώρα. Φόρεσε τα γυαλιά λοιπόν. Περίμενε, να κάνω λίγο το focus. Ωραία. Ανάβω και θα προσπαθήσω να δω και εγώ το φύλλο αυτό. Περίμενε να φαίνεται, δεν φαίνεται. Κατέβασε το κινητό λίγο πιο κάτω, μπορείς. Λίγο πιο κάτω το κινητό, εκεί. Αυτό, παιδιά, το είδα κι εγώ, το βλέπετε κι εσείς. Είναι το 8 καρό. Περίμενε, κράτα το λίγο, κράτα το λίγο. Δεν φαίνεται τίποτα. Εντάξει. Πραγματικά, εντυπωσιάστηκα. Δεν μπορώ ακόμα να το συλλάβω το μυαλό μου. Όντως, είναι το 8 καρό. Κοίτα, εγώ είμαι γενικότερα σαν άποψη, δεν θέλω να ξέρω πώς γίνονται. Είμαι από τους παλιούς που μου αρέσει απλά να... Κρατάς τη μαγεία. Να κρατάω τη μαγεία. Ναι. Γιατί εντάξει, σίγουρα όλα κάποια είναι tricks που μπορείτε να έρθείτε εδώ και να μάθετε το πώς μπορείτε να τα κάνετε κι εσείς. Φυσικά μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε από εδώ, το συζητάμε. Και e-shop. Γιώργο, μάγος, πώς είναι το e-shop? Είναι, κανονικά είναι η σελίδα μας Merlin's Magic World, απλά επειδή είναι μεγάλο, το Magic Shop το έχουμε χωρίσει στο MMW. Άρα μάγος Merlin. Είναι μαγικός κόσμος του Merlin, είναι Merlin's Magic World σε MMW. MMW, τέλεια, MMW.gr. Οπότε μπορείτε και online, αν δεν είστε από καβάλα, να πάρετε αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάναμε σήμερα. Εγώ θα μείνω στη μαγεία όμως. Εγώ θέλω απλά να μείνω στη μαγεία. Προφανώς δεν εξαφανίστηκα, γιατί όπως είπαμε εγώ είμαι, είμαι μάγος του μοντάζ. Εγώ μπορώ να κάνω tricks, αλλά όχι τέτοια tricks. Μπορώ απλά να εξαφανίζομαι, αλλά με τη βοήθεια των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μου. Ο κύριος από εδώ μπορεί απλά να εξαφανίζεται με τον δικό του τρόπο, που κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνεις ένα δυνατό like, ένα subscribe για αυτό το βίντεο και ίσως να σας επιφυλώσω και μια έκπληξη για αυτό το είδος το περιεχόμενο. Όποιος δεν κάνει like, θα διάζει το πορτοφόλι του. Οπότε... κάνουμε like και εγώ θα φύγω από εδώ τώρα, γιατί όπως πάει το πράγμα, κάτσε από την άλλη πρέπει να φύγω βέβαια. Όπως πάει το πράγμα θα εξαφανίσουν και εμένα σε λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε, να είστε καλά! Είναι λίγο τα backstage τάβουλα. Λοιπόν, έχω μια τράβουλα στα χέρια μου. Ωραία. Αυτό το κόλπο που θα σας δείξω, γιατί είμαι έξυπνος και τα παίρνω γρήγορα. Αυτό το κόλπο που θα σας κάνω τώρα, μάγοι το παλεύουν χρόνια και χρόνια. Μου το έδειξε και λέω εντάξει, λέω ευκολάκι και το έκανα. Για δείτε. Χέρια μου.